Ακούστε το, γιατί αυτό που θα σας πω τώρα είναι πολύ σημαντικό. Οι φίλες της τη ρωτάνε τι να βάλουν στο πρώτο ραντεβού. Καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι το πρώτο ραντεβού. Άρα, θέλω να πω, είναι συνηθισμένη στο να κάνει στιλιστικές προτάσεις και μάλιστα για κάτι τόσο κομβικό. Άρα, μπορεί να έχει έρθει με μια άνεση εδώ η Έλλη Μπαλτά. Για να δούμε. Καλώς το κορίτσι μου. Καλώς σας βρήκα. Τι κάνετε? Του να μην σε ματιάξω. Ευχαριστώ, επίσης. Τι όμορφα κορίτσια που είστε εσείς φέτος εδώ πέρα. Πραγματικά. Καλώς όρισες, Έλλη. Πού πηγαίνεις? Κάνω ένα flashback ως φοιτητρία στο Ρέθμνο και είμαι με την κολλητή μου στο σπίτι μου και λέμε δεν πάμε μία εξόρμηση στα Χανιά με το αμάξι. Τι θα γίνει με τα Χανιά? Για πάμε. Και πάμε. Πού πάτε στα Χανιά? Χανιά, έτσι βραδάκι, 9 ώρα το βράδυ. Κοκτέιλάκι, να φάμε κάτι. Στο ενετικό λιμάνι θα είστε? Ναι. Γιατί έχει διαφορά. Ναι. Άλλο στο κέντρο, άλλο στο λιμάνι. Όχι, κάτω. Στο λιμανάκι θα πάμε. Στο στέκι το παλιό. Θα ήθελα και εγώ πολύ να ξαναπάω. Είμαι πριν από λίγο καιρό εκεί πέρα και είμαι τόσο χαρούμενη γι' αυτό. Λοιπόν, εύχομαι να είσαι και εσύ πολύ χαρούμενη με τη βαθμολογία την οποία θα λάβει. Θα δείξει. Για να δούμε τι θα πούνε τα κορίτσια. Παρακαλώ, βαθμολογήστε. Αυτή είναι η βαθμολογία σου, πώς σου φαίνεται? Θετική. Θετική. Ενώ μια θετική ενέργεια, κάπου υπάρχει ένα τέτοιο. Μια μικρή αναταράξη. Ναι, και μετά σβήνει. Υπάρχει ένα κενό αέρος και μετά ξανά. Αυτό, μετά... αυτό ακριβώς. Αυτές οι αναταράξεις στο αεροπλάνο είναι βέβαια καμιά φορά τρομακτικές. Αλχοντικές. Δεν είναι βέβαια τρομακτική βαθμολογία, είναι μια χαρά θα σου έλεγα. Ναι. Απλώς παρατηρώ ότι η Σοφία και η Μαρία... Δεν έχω και ένα ασφαλές δείγμα, αλλά η Σοφία και η Μαρία είναι πιο αυστηρές μέχρι τώρα. Εγώ δεν είμαι αυστηρή. Τι είσαι? Ειλικρινής. Αχα. Λοιπόν, είναι τέλειο το ότι συνδυάσεις την πέτρα αυτή με την κοιλιά που το σκέφτηκες. Αυτό είναι τέλειο. Μην το κρύβεις. Όχι την κοιλιά μου, είναι στη ζώνη. Ναι, ενώ τη ζώνη, την πέτρα που πάει πάρα πολύ και δένει όλο το outfit. Το μόνο που δεν μ' αρέσει η τσάντα. Χρωματικά ή η τσάντα το στυλ? Χρωματικά δεν μ' αρέσει, γιατί γυαλίζει λίγο περισσότερο. Γυαλίζει για λίγο κάποιο άλλη φάση, μου θυμίζει για κάποιο λόγο. Άλλη εποχή, όχι τόσο... Δεν ξέρω, δεν μ' αρέσει. Ναι. Και χειμώνα, ας πούμε. Γιατί είναι εκλεκτή, είναι το καλοκαιρινό. Δεν το είδα. Δεν πειράζει. Και το μοβ, στο παπούτσι, δεν μ' αρέσει το μοβ. Και δεν μ' αρέσει η πλέξη του παπουτσιού, έτσι όπως κάνει με τη φούστα. Δεν ταιριάζει. Εντάξει. Μικρούλα. Μικρούλα, αλλά ο δύο πάει σύννεφο. Είσαι, ναι. Και επίσης, δεν είναι αυστηρή, είναι ειλικρινής. Για πες μου τώρα για την κριτική της Σοφίας. Εντάξει, την επόμενη φορά θα έχουμε κι άλλα, να είμαστε πιο σίγουροι με το τι βλέπουμε. Είμαστε έτοιμοι να σου πω το μεσόωρο. Είναι 2,7. Ωραία. Όπως βεβαίως και η Ειρήνη, έχει τον ίδιο μεσόωρο. Για να δούμε τώρα τι θα γίνει στους κριτές. Καλή επιτυχία, Έλλη. Ευχαριστώ πολύ.